Σήμερα θέλω να ακούσετε τον εγγονό του 87χρονου, τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεσή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως το μικρό το όνομα, δεν έχει σημασία το επίθετο εδώ. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα σας. Και συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μάνο, είσαι από τους ανθρώπους που συνόδεψαν τον παππού στο εμβολιαστικό κέντρο? Εγώ τον συνόδευα, ναι, εγώ. Μάλιστα. Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο το σκηνικό? Ο παππούς μου με τα πόδια ήρθε ο άνθρωπος. Περπατήσαμε, πήγαμε στο εμβολιαστικό κέντρο. Περιμέναμε μέχρι να μπούμε λίγα λεπτά. Μπήκαμε. Έκανε το εμβόλιο. Αμέσως μετά το εμβόλιο, δηλαδή εγώ υπολογίζω χωρίς να είμαι και σίγουρος, δηλαδή 2-3 λεπτά, γιατί είχε βγάλει το πουλόβερ του, το μπουφάν του, ο άνθρωπος, γιατί γίνεται ψηλά στον νόμο, δεν ξέρω τι. Βγαίνοντας από την πόρτα του χώρου του εμβολιασμού, ναι, κάνοντας 2 βήματα, σωριάστηκε. Μισό λεπτό. Να μας διευκρινίσεις κάτι με βάση αυτά που είδες εσύ, Μάνο, έτσι, πάντα. Εγώ αυτά που είδα, σας λέω. Συνοδεύεις τον παππού στο εμβολιαστικό κέντρο, σωστά? Ναι. Λοιπόν, μπαίνει ο παππούς μέσα στο χώρο να εμβολιαστεί. Είσαι παρόν? Όχι, είσαι απ' έξω. Είμαι παρόν. Α, είσαι παρόν. Μάλιστα. Είμαι παρόν. Εμβολιάζεται και σηκώνεται για να πάει να καθίσει απ' έξω. Βγαίναμε έξω για να παραμείνουμε 15 λεπτά στο χώρο απ' έξω, μας είπανε. Ναι, ναι. Αλλά στα 2 βήματα που έκανε έξω από την πόρτα του χώρου που εμβολιάστηκε, σωριάστηκε ο άνθρωπος. Μισό λεπτό, πριν προλάβει να καθίσει αυτά τα 15... Η τελευταία καρέκλα που κάθισε ήταν η καρέκλα που έκανε το εμβόλιο. Μάλιστα. Όταν αυτό το περιπατητικό, να το πω έτσι, από την καρέκλα του εμβολιασμού μέχρι το χώρο που θα καθόταν για 15 λεπτά, εκεί λες σωριάζεται, δεν πρόλαβε να κάτσει. Ναι. Σας έκανε κάποια κίνηση, σας έδειξε ότι αισθάνεται μια δυσφορία, σας είπε κάτι, ότι παιδιά δεν αισθάνομαι καλά, είπε κάτι? Ήταν τόσο μικρό το χρονικό διάστημα, δεν μου είπε τίποτα, αλλά ήταν, δηλαδή βγήκαμε και ήταν όλα καλά. Δεν μου είπε κάτι. Δηλαδή, στην προσπάθειά του εκεί που βάζαμε τον μπουφάνι στο όριο, δεν μου είπε κάτι ο άνθρωπος. Δεν ένιωσε κάτι. Ήταν κάτι το ακαριαίο αυτό. Εν συνεχεία, και οφείλω να τους ευχαριστήσω κιόλας στους ανθρώπους, και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Παγνή, για τις προσπάθειες που γίνανε μετά. Χρωστάω να ευχαριστώ εγώ προσωπικά για όλη μου οικογένεια. Mm-hmm. Ήταν μάλιστα ένας επισκέπτης, ένας καθηγητής κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε κάνει απλά μια επίσκεψη στο χώρο. Όταν έπεσε κάτω ο παππούς μου, επειδή ήταν ακαριαίος ο θάνατος μάλλον, έπεσε και δεν έβαλε αντίσταση, δηλαδή χτύπησε και στη μύτη του κτλ. Και είχε πάει η μάσκα στα μάτια του, την κατεβάζω εγώ τη μάσκα για να δω τι γίνεται και βλέπω εκεί τα μάτια του γυρισμένα τα λοιπά, τρόμαξα. Ο γιατρός που ήταν κατά τύχη από πάνω του, του πήρε σφιγμό, είδε ότι δεν έχει σφιγμό και στη διπλανή ακριβώς αίθουσα, δηλαδή σχεδόν απ' έξω από την πόρτα αυτή ήταν ο παππούς μου, μπήκε μέσα, τον βάλανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι που το κάνανε ανάταξη, και είδα μια... Μάχη. Προσπάθεια μεγάλη. Δώσαν μάχη οι άνθρωποι. Ναι. Εσείς αντιληφθήκατε ότι για ένα διάστημα ο παππούς σας συνήλθε? Επειδή άνοιγα την πόρτα για να δω τι γίνεται, mm-hmm, και τα λοιπά, ήμουν και εγώ σε μια κατάσταση σοκ εκείνη την ώρα. Ναι. Είδα ότι είχε επανέλθει λίγο. Για λίγο δηλαδή επανήλθε. Αλλά μετά ξαναέπεσε και δεν επανήλθε ποτέ. Και δεν επανήλθε. Μάνο, να σε ρωτήσω, γιατί γιατρός δεν ήμουν εγώ ούτε εσύ, αλλά έτσι έχω μια απορία, γιατί αυτό που περιγράφεις είναι ότι με το που εμβολιάζεται σηκώνεται ο άνθρωπος, κινείται προς το χώρο που θα πάει να καθίσει περίπου 15 λεπτά, γιατί αυτό είναι το... Δεν πρόλαβε καν να καθίσει. Και δεν πρόλαβε. Μας λες όμως ότι δεν πρόλαβε και καν να σας πει, παιδιά, πονάω, αισθάνομαι μια δυσφορία, δεν είμαι καλά, τίποτα. Δεν είπε, δηλαδή, και να αισθάνθηκε κάτι, θα ήταν σε...
Κλάσμα από δευτερολέπτου σε δευτερόλεπτα, δεν είναι. Μάλιστα. Πες μου κάτι, πριν φτάσετε στο εμβολιαστικό κέντρο, τις προηγούμενες μέρες είχε παραπονεθεί για κάτι, για κάποιο πόνο, μια ζαλάδα, δυσφορία, δύσπνια? Δεν είχε παραπονεθεί. Μάλιστα, και την ημέρα εκείνη είχε κακό καιρό και του λέγαμε μήπως να πάμε σήμερα και τα λοιπά. Και λέω, όχι να πάμε για να καθυστερήσω μετά και τα λοιπά. Ήθελε να το κάνει ο άνθρωπος. Δεν είχε. Δεν είχε παραπονεθεί για κάτι. Ούτε όταν περπατούσε. Καθημερινά περπατούσε, όποτε είχε καλό καιρό, πήγαινε και στον κήπο του άνθρωπος. Περπατούσε, δεν ήταν κατασυνήθιστο. Είχε. Και μην, μην το παρεξηγείς αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά είχε αυτό που έχουν πάρα πολύ, ένα λογικό άγχος, φόβο. Σας είπα, ας πούμε, πριν εμβολιαστεί, ότι φοβάμαι, ρε παιδί μου. Εγώ που τον ξέρω δεν είχα καταλάβει κάτι. Εμβόλια πολλά κάνει. Γρήπης κάνει κάθε χρόνο. Μπήκαμε μέσα και είχε ρέσει για τους γιατρούς. Δεν παρατήρησα κάτι, κάποιο άγχος, οτιδήποτε. Τι να πω. Είχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του παλιά? Εμείς δεν είχαμε αντιληφθεί ποτέ τίποτα. Δηλαδή δεν είχατε αντίληψη να έχει περάσει κανένα έμφραγμα παλιά, να έχει νοσηλευτεί? Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η ιστορία. Και σε άκουσα που μου είπες. Να σε ρωτήσω, είχες νοσηλευτεί ποτέ στο νοσοκομείο για κάτι? Εγώ προσωπικά. Όχι, ο παππούς. Ο παππούς πολλά χρόνια πριν είχε νοσηλευτεί. Όταν ξεκινήσαν τα αθλητικά του και νοσηλευτεί. Όχι, με πρόβλημα στην καρδιά παλιό, ας πούμε, κάποιον. Όχι. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η ιστορία και μου έλεγες χθες το βράδυ που μιλήσαμε ότι είσαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που κινήθηκε ο κύριος Λιονής, που είναι και ο υπεύθυνος του εμβολιαστικού. Γίνεται ιατρό. Πραγματικά τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, δεν τον ήξερα. Μας μίλησε μετά το περιστατικό του παππού μου. Εντάξει, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μας μίλησε, εντάξει, αντιλαμβανόμενος ο άνθρωπος τον πόνο που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Προσπάθησε εμπεριστατωμένα, ιατρικά, επιστημονικά να μας εξηγήσει μερικά πράγματα και ό,τι χρειάζεται να γίνει και μια νεκροψία για να δούμε τι συνέβη, ρε παιδί μου, να φύγουν οι απορίες που υπάρχουν. Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω, Μάνο, ως οικογένεια, η απάντηση, η επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου σας έχει λύσει τις απορίες? Καταρχάς δεν έχουμε πάρει κάποια επίσημη απάντηση. Δεν έχουμε πάρει το χαρτί του ιατροδικαστή. Έχουμε πάρει και τεχνική σύμβουλο, βέβαια. Δικιά μας και τα λοιπά. Μπορεί, θα συμπίπτουν οι γνωματεύσεις δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα κάτι στα χέρια μας. Πέρα δηλαδή από την ανακοίνωση ότι η απώλεια του παππού οφείλεται σε στένο στεφανιαίων αγκείων και υπερτροφική καρδιοπάθεια, δεν γνωρίζετε κάτι άλλο? Ναι, όχι. Αλλά αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι εγώ γιατρός δεν είμαι, δεν μπορώ να φέρω άποψη τεκμηριωμένη και δεν το κάνω κιόλας. Αλλά είδα, με ενόχλησε λίγο. Και όλη την οικογένεια, που από την πρώτη μέρα βγαίνανε κάποιες ειδήσεις και ακούγαμε ότι να είναι και σε αθηναϊκά κανάλια και σε εδώ κανάλια. Δηλαδή για τον τρόπο που πέθανε ο παππούς. Μάλιστα. Εγώ ξέρω και κρατώ ότι ο παππούς έχει φύγει κυριολεκτικά, αυτό που λέμε, στο δευτερόλεπτο. Και μένει να δούμε αν θα έχουμε απαντήσεις, γιατί όπως είπα, αυτή η ανακοίνωση δεν είναι αιτία θανάτου. Είναι μια ανακοίνωση με ένα ιατρικό ιστορικό που προκύπτει. Εκτός αν πάρετε την ιατροδικαστική έκθεση και εκεί διατυπώνεται ένα οξύ επεισόδιο με θρόμβο. Αυτό αλλάζει. Αλλά μέχρι τώρα η επίσημη ανακοίνωση δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Πρέπει να το σημειώσω αυτό που μας περιγράφεις, γιατί είχαμε και την εντύπωση ότι ο παππούς πρόλαβε, κάθισε κάποια λεπτά στο παγκάκι, ας το πω έτσι. Όχι, καθόλου. Πριν καν κάτσει. Και ούτε καν. Ναι. Ενώ ήταν όρθιος, φεύγοντας. Και έπεσε και με πολύ απότομο τρόπο, δηλαδή σημαίνει ότι είχε χάσει κάθε αίσθηση. Δεν πρόλαβε να καθίσει ο άνθρωπος.
Εντάξει, Μάνο, δεν θα σε ζωρίσουμε άλλο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Για τον παππού σου μιλάμε. Λοιπόν... Ναι, ήταν εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Λοιπόν, Μάνο, θα τα ξαναπούμε. Συλληπιτήρια σε όλους. Κουράγιο. Εγώ και θέλω ελπίζω... να ευχαριστήσω άλλη μια φορά το γιατρό, νοσηλευτικό προσωπικό για τις ενέργειες που γίνανε μετά. Οι άνθρωποι προσπάθησαν. Αυτό. Μάνο, να είστε καλά, να τον θυμάστε. Καλή σου ημέρα.